Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά, ανοίγουν αύριο μετά από πολλές εβδομάδες δημοτικά, νηπιαγωγεία, παιδική σταθμή και ειδικά σχολεία. Ήδη από χθες έχουν ξεκινήσει προληπτικά τεστ στους δασκάλους, με την ερχόμενη εβδομάδα πάντως να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς θα αρχίσουν να φαίνονται οι επιπτώσεις από τις γιορτές. Από αύριο ανοίγει πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των ηλικιωμένων άνω των 85 ετών. Πυρετώδεις οι προετοιμασίες για το άνοιγμα των δημοτικών και των νηπιαγωγείων σε όλη τη χώρα, με δασκάλους να προχωρούν εθελοντικά σε rapid test προκειμένου να επιστρέψουν στις τάξεις με ασφάλεια. Εδώ στην Γλυφάδα πραγματοποιείται, όπως μπορείτε να δείτε, στοχευμένα τεστ σε δασκάλους, νηπιαγωγούς, ανθρώπους στην καθαριότητα, σχολικούς τροχονόμους, με τους εκπαιδευτικούς να εκδηλώνουν την ανησυχία τους για την αυριανή ημέρα. Ανησυχεί η χρονική στιγμή, αλλά τώρα δεν έχει σημασία αυτή η συζήτηση. Αυτή η συζήτηση έχει κλείσει να γίνει με ασφάλεια. Εδώ θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο οι γονείς. Αγώνας δρόμου από το Υπουργείο Παιδείας για να είναι όλα έτοιμα, ενώ το αμέσως επόμενο βήμα της σταδιακής άρσης θα είναι το άνοιγμα της τρίτης λυκείου, μόλις οι ειδικοί δώσουν το πράσινο φως. Στο τέλος της εβδομάδας θα δούμε τα δεδομένα και ανάλογα θα γίνει μια συζήτηση για μια ασφαλή πάνω απ' όλα. Να δώσουμε μια απάντηση. Τη Δευτέρα ανοίγει και η πλατφόρμα για το κλείσιμο των ραντεβού των ηλικιωμένων από 85 ετών και άνω. Μέσα σε τρεις μέρες οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν απαντήσει θετικά στο SMS της άλλης συνταγογράφησης. Μπορούν ακόμα να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας εμβόλιο.gov.gr, ενώ για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία θα συνδράμουν τα ΚΕΠ αλλά και οι φαρμακοποιοί της γειτονιάς για το κλείσιμο του πολυπόθητου ραντεβού. Ανάλογα με το ρυθμό βέβαια των εμβολιασμών που πρέπει να αυξηθεί, θα μας δώσει μια πολύ μεγάλη ανάσα και πραγματικά θα δούμε τον ήλιο να ανατέλει πάλι στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, αφού ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των ατόμων άνω των 70, θα ξεκινήσει και ο εμβολιασμός όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Με ανάρτηση του στο Facebook, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ξεκαθάρισε ότι από τις 20 Ιανουαρίου θα γίνονται 17.500 εμβολιασμοί την ημέρα, καθώς τα εμβολιαστικά κέντρα θα φτάσουν τα 189 με 367 εμβολιαστικές γραμμές. Ακόμη πιο μαζικοί εμβολιασμοί θα είναι εφικτοί στη χώρα μας όταν αδειοδοτηθούν περισσότερα εμβόλια, ώστε να διαθέτουμε και μεγαλύτερες ποσότητες φιαλιδίων. Και φυσικά τότε, ναι, θα μπορούμε να φτάσουμε έως και 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα. Την ώρα που η κόντρα Ευρωπαϊκής Ένωσης Γερμανίας για τις έξτρα δόσεις που φέρεται να εξασφάλισε το Βερολίνο εκτός συμφωνίας φουντώνει, η πανδημία εξακολουθεί να δείχνει τα δόντια της στην Ευρώπη. Στη Βρετανία καταγράφηκαν πάνω από 1.000 θάνατοι και στα νοσοκομεία που είναι πλέον υποδιάλυση επικρατεί το απόλυτο χάος. Το Λονδίνο βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Τα νοσοκομεία της πόλης έχουν παραλύσει και οι γιατροί δεν έχουν πλέον που να βάλουν τους αμέτρητους ασθενείς με COVID. Τους κρατούν ακόμα και μέσα στα ασθενοφόρα. Which is patients who we've made the decision that they need to come into hospital, but we don't have a bed for them at that moment. Η χώρα μετρά σχεδόν 60.000 κρούσματα και πάνω από 1.000 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο. Οι εκκλήσεις της κυβέρνησης Τζόνσον στους πολίτες να μείνουν μέσα φαίνεται να έχουν αρχίσει να αποδίδουν έστω και αργά. Το Λονδίνο είναι άδειο. Μέσα στο κλίμα αυτό, το παλάτι σε μια ασυνήθιστη κίνηση ανακοίνωσε πως η Βασίλισσα Ελισάβετ και ο σύζυγός της Φίλιππος εμβολιάστηκαν χθες, χωρίς να αποκαλυφθεί όμως με ποιο σκεύασμα. Στην Ιταλία, πάντως, με τα σχεδόν 20.000 κρούσματα, μέσα σε μια ημέρα έγινε γνωστό πως ο Πάπας Φραγκίσκος θα εμβολιαστεί την ερχόμενη εβδομάδα. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν 250.000 κρούσματα μέσα σε μια ημέρα. Και όλα αυτά ενώ στην Ευρώπη έχει ξεσπάσει πόλεμος για τα εμβόλια. Το πολιτικό έφερε στην επιφάνεια την κίνηση της Γερμανίας να παρακάμψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξασφαλίσει μονομερώς 30 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Pfizer από διμερείς συμφωνίες, πέρα από τις 60 εκατομμύρια δόσεις που πήρε μέσω Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Γερμανία επανέλαβε την Παρασκευή ότι θα λάβει περισσότερες δόσεις του εμβολίου των Pfizer-BioNTech κατά του κορονοϊού πέραν του ευρωπαϊκού πλαισίου για τα εμβόλια και παρόλα αυτά η Κομισιόν αρνείται να καταλάβει ότι αυτό παραβαίνει τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αρνείται πως κάτι τέτοιο συμβαίνει. Just want to repeat, the only framework we are negotiating in is as 27. We do this together and no member state on this legal binding basis is allowed to negotiate in parallel or to have a contract in parallel. Αύριο κατατίθεται το άρθρο για την αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπ από τους Δημοκρατικούς στη Βουλή με τις εξελίξεις να προμηνύονται καταιγιστικές.
Και όλα αυτά την ώρα που οι αστυνομικοί 4 ημέρες μετά προχωρούν ακόμη σε σύλληψη συσβολέων. Μία ημέρα έχει μείνει μέχρι η Νάνση Πελόση και οι υπόλοιποι δημοκρατικοί να καταθέσουν στη Βουλή πρόταση μομφής κατά του Ντόναλντ Τραμπ με αίτημα την αποπομπή του. Στις φωνές των δημοκρατικών που ζητούν την άμεση απομάκρυνση του Τραμπ προστίθενται όλο ένα και περισσότερες ρεπουμπλικάνων. This one article of impeachment, draft form for now, accuses President Trump of incitement of insurrection. We're going to walk down to the Capitol. Alleging his words and conduct fueled the deadly Capitol riot. And we're going to have to fight much harder. Ακόμα και ο Mike Pence πλέον λέει πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να θέσει σε ισχύ την 25η τροπολογία για άμεση απομάκρυνση του Προέδρου εάν ο Τραμπ δείξει πιο ασταθή συμπεριφορά. Ο Αντιπρόεδρος μάλιστα λέει πως θα παραβρεθεί στην ορκομοσία του Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με το CNN, πάντως έχουν αυξηθεί στο διαδίκτυο οι απειλές των εξτρεμιστών οπαδών του Τραμπ για επεισόδια στην ορκομοσία του νέου Προέδρου στις 20 Ιανουαρίου. One of the main Stop the Steal rally organizers, Ali Alexander, told followers on Periscope he and 3 congressmen were planning something big. A follower responded to the post, Bring a gun. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι αρχές συνεχίζουν τις συλλήψεις των ανθρώπων που εισέβαλαν στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου. Συνέλαβαν τον 33χρονο Τζέικ Αντζέλη της οργάνωσης QAnon από την Αριζόνα, που έγινε η εμβληματική φιγούρα της εισβολής με το γούνινο καπέλο Vikings. Στη Φλόριντα συνελήφθηκε ο 36χρονος Άνταμ Τζόνσον, που φωτογραφήθηκε να κλέβει το πόντιουμ της Προέδρου της Βουλής Νάνση Πελόση. 33-year-old Jacob Anthony Chansley, also known as Jake Angeli, surrendering to special agents at the FBI Phoenix field office Saturday morning. Οι δύο Αμερικές πάντως υπάρχουν. Στη Μινεσότα, οπαδοί του Τραμπ ζητούν ακόμα να σταματήσει η κλοπή των εκλογών, την ώρα που στη Νέα Υόρκη πολέμοι του ζητούν την απομάκρυνσή του. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρα 10 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλους.